Με από τη σελίδα 864 865 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και το 14 εδάφιο σελίς 865 18 κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και 14 εδάφιο. Ούτω δεν είναι θέλημα Θεού, έβρωσθεν του πατρός σας του εν της ουρανής, να απολεστεί εις των μικρών τούτων. Εάν δε αμαρτήσει σε ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ εσού και αυτού μόνο. Εάν σου ακούσει, εκέρδισε τον αδελφόν σου. Εάν όμως δεν ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, για να βεβαιωθεί πας λόγος επιστώματος δύο ή τριών μαρτύρων, και αν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την Εκκλησία, και αν και της Εκκλησίας παρακούσιας είναι είσαι ως ο εθνικός και ο τελώνης. Αληθώς σας λέγω, όσα αν δέστε επί της γης, θέλουσιν είστε δεδεμένα εν τον ουρανό, και όσα αν λύστε επί της γης, θέλουσιν είστε λελειμμένα εν τον ουρανό. Πάλιν σας λέγω ότι αν δύο από εσάς συμφωνήσωσιν, επί της γης περί παντός πράγματος περί το οποίο ήθελον κάμει αίτησιν, θέλει γίνει σε αυτούς παρά του πατρός μου του εν της ουρανής, διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος είπε, Κύριε, πως άκησα να αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν έως επτάκης. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, δεν συλλέγω ως επτάκης, αλλά ως εβδομικοντάκης επτά. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπον βασιλέα, ως τη θέλησε να θεωρήσει λογαριασμό μετά των δούλων αυτού, και όταν ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν ισοφυλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε, και να αποδοθεί το οφειλόμενον. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, Κύριε, μακροθύμησον σε με και πάντα θέλω σοι αποδώσει. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλησε αυτόν και το δάνειο να φύγει εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα εκ των συνδούλων αυτού ώστε σε χρεώστη εις αυτόν 100 δινάρια και πιάσα σε αυτόν έπνιγε λέγον απόδοσμή όσα χρεωστείς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον μακροθύμησον εισε με και πάντα θέλωσε αποδώσει εκείνος όμως δεν ήθελεν αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις την φυλακή έως σου αποδώσει το οφειλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα τότε προσκαλέσα σε αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει προς αυτόν δούλε πονηρέ πάντο χρέος εκείνον σιαθήκα επειδή με παρεκάλεσας δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου καθώς και εγώ σε ελέησα και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς έως σου αποδώσει πάντο φιλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου επουράνιος θέλει κάμει σε εσάς εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας έκαστος εις τον αδελφόν αυτού τα πτέσματα αυτών. Αμήν. Το θέλημα του Θεού είναι να μην απολεστεί ούτε ένας από τους μικρούς και ελάχιστους στην παρουσία του Θεού ανθρώπους. Και γνωρίζοντας ο άνθρωπος ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, είναι απαραίτητο να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να φροντίζει και να επιμελείται να μην απολεστεί ούτε ένας εκ των ελαχίστων αδελφών του. Και ο Θεός φανερώνει με καθαρούς τρόπους, απόλυτους τρόπους δια του Ιησού Χριστού το έργο που κάνει ο Θεός αλλά και το έργο που θέλει να κάνουμε εμείς στη σχέση μας με τους ανθρώπους, με τους αδελφούς μας ιδιαίτερα και ιδιαίτερα με τους ελάχιστους αδελφούς μας, τους χρεώστες. Γι' αυτό όταν τ' άκουγε αυτά ο Απόστολος Πέτρος αναρωτήθηκε και ρώτησε τον Χριστό και του είπε, Κύριε, πόσες φορές αν ο αδελφός μου αμαρτήσει θα τον συγχωρήσω? Γιατί του εξήγησε ο Κύριος ότι όσα δέσετε στη γη είναι δεμένα στον ουρανό.
Και όσα λύσεται στη γη είναι λυμμένα στον ουρανό. Και κατάλαβε ότι αν δεν συγχωρήσει τον αδελφό του, θα είναι που αμάρτησε σε αυτόν και τον αδίκησε, ο αδελφός του θα είναι δεμένος στον ουρανό, επειδή δεν τον έχει λύσει με την άφεση, με τη συγχώρεση ο Πέτρος. Και επειδή καταλαβαίνει και πόσο δύσκολο είναι να συγχωρήσει έναν άνθρωπο συνέχεια, γι' αυτό προσπάθησε να βάλει όρια στη συγχωρητικότητα. Λέει, μέχρι 7 καλά είναι? Και ο Κύριος μας είπε, όχι βέβαια. Απεριόριστα, πάντοτε και χωρίς καθυστέρηση πρέπει να συγχωρείς όποιον αμαρτήσει είσαι. Και εξηγεί γιατί, δηλαδή εξηγεί σε αυτές τις περιπτώσεις πώς εργάζεται ο Θεός, για να καταλάβει ο Πέτρος και εμείς σήμερα πώς εργάζεται ο Θεός, ώστε να προσέχουμε να είμαστε κατά το θέλημά Του, που το θέλημά Του είναι κανένας εκ των ελαχίστων να μην απολεστεί και χάσει την αιώνια ζωή. Η Βασιλεία του Θεού του εξηγεί λοιπόν με μια παραβολή ουράνια, που μόνο ο Χριστός μπορούσε να την περιγράψει και να την εξηγήσει. Η Βασιλεία του Θεού ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ο οποίος θέλησε κάποια στιγμή να θεωρήσει λογαριασμό με όλους τους δούλους του. Και υπήρχε κάποιος δούλος που χρώσταγε μοίρια τάλαντα. Τα μοίρια τάλαντα είναι ένας απέραντος αριθμός. Πώς πρόλαβε σε μια ζωή να δημιουργήσει τέτοιο χρέος? Αυτό είναι το χρέος των αμαρτιών μας, το οποίο είναι αυξανόμενο και αυξανόμενο και απόλυτο. Και όταν τον φέρανε στο βασιλιά, είπε, πρέπει να πουληθεί αυτός, η γυναίκα του, τα τέκνα του, όλα όσα έχει, μήπως και αποδοθεί μέρος από τα οφειλόμενα. Τότε ο δούλος, ο φιλέτης μοίριων ταλάντων, έπεσε στα γόνατα στο βασιλιά και του είπε μία ωραία λέξη, μακροθύμησον, συγχώραμε και εγώ θα στα επιστρέψω. Και ο βασιλιάς άμεσα τον σπλαχνίστηκε και του συγχώρεσε, όχι μόνο περιμένοντας να τα επιστρέψει, αλλά του λέει, δεν μου χρωστάς τίποτα. Του τα χάρισε όλα, μοίρια τάλαντα. Χαρούμενος αυτός βγήκε έξω, ελεύθερος, και αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και τα υπάρχοντά του. Θυμηθείτε τον Ιώβ, τα έχασε όλα, τόσο από τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του, την υγεία του. Αυτός τα κέρδισε όλα. Και καθώς προχωρούσε, συναντάει ένα σύντουλό του που του χρωστούσε 100 δινάρια, 100 μεροκάματα. Και με σκληρότητα τον έπνιγε αυτός που του χαρίστηκαν μοίρια τάλαντα, τον έπνιγε και του έλεγε, δώσε μου τα 100 δινάρια τα οποία μου οφείλεις, δώστα μου τώρα. Και αυτός έπεσε κάτω και του είπε, μακροθύμησον, τα ίδια λόγια, και θα στα επιστρέψω. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, μεγάλη σκληρότητα, λόγω του χρέους που είχε σε αυτόν, είχε την ικανότητα και τον έβαλε στη φυλακή, τον έβαλε σε δεσμά, τον έδεσε, γιατί δεν τον συγχώρεσε. Δεμένος πια, φυλακισμένος πια ο σύνδουλός του, επειδή δεν μπόρεσε, αν και θα μπορούσε στο μέλλον, να του επιστρέψει τα 100 δινάρια, ενώ σε αυτόν που του χαρίστηκαν μοίρια τάλαντα, ο οποίος δεν μπόρεσε, δεν θέλησε να συγχωρέσει αυτόν που του όφιλε 100 δινάρια, έφυγε χαρούμενος να απολαύσει την ελευθερία του, η οποία όμως θα είναι πολύ περιορισμένη, επειδή δεν συγχώρεσε. Θα είναι πολύ περιορισμένη, γιατί έδεσε και δεν έλυσε. Φυλάκισε και δεν ελευθέρωσε.
απέτησε και δεν χάρισε. Σοβαρές λέξεις αυτές και επιτρέψτε μου να τις ξαναπώ για την καθημερινότητά μας, για την καθημερινή μας ζωή. Περιορισμένη είναι η ελευθερία αυτού του ανθρώπου. Γιατί έδεσε και δεν έλυσε. Φυλάκισε και δεν ελευθέρωσε. Δεν συγχώρεσε, αλλά κράτησε την αμαρτία του άλλου. Πληροφορήθηκε ο βασιλιάς για τη συμπεριφορά του αυτή, τον κάλεσε, τον ελεύθερο, τον ελευθερωμένο δούλο, επειδή συγχώρεσε, ελευθέρωσε, έλυσε, ενώ θα έπρεπε, δεν το έκανε. Επειδή έδεσε, δεν συγχώρεσε, δέσμευσε, φυλάκισε, που δεν έπρεπε. Και του λέει, δεν έπρεπε, όπως έκανα εγώ σε σένα και σου αφήκα τα μύρια τάλαντα και σε έλυσα και σε ελευθέρωσα και δεν είσαι με τα δεσμά του χρέους, με τα δεσμά της αμαρτίας, μέσα στη φυλακή, πουλημένος δούλος εσύ, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου και τα υπάρχοντά σου. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύντουλό σου και να του τα χαρίσεις? Δούλε πονηρέ, εγώ που σου άφησα πάντο χρέος, δεν έπρεπε κι εσύ να το αφήσεις? Και επειδή δεν το έκανες, πιάστε τον, δέστε τον, αυτόν, την οικογένειά του, τα πάντα, και παραδώστε τον στους βασανιστές. Όχι σε φυλακή όπως φυλάκισε τον οφηλέτη 100 διναρίων, αλλά σε βασανισμό. Και εξηγεί ο Κύριος μας, έτσι θα κάνει ο αγαθός πατέρας μου και σας. Ο αγαθός πατέρας σας το ίδιο θα κάνει, εάν και εσείς δεν συγχωρήσετε εν καρδία σας για οτιδήποτε, οποιονδήποτε έχει αμαρτήσει σε εσάς. Δένετε, θα δεθείτε. Λύνετε, θα είστε λελειμμένοι. Γιατί ό,τι δένετε εδώ στη γη είναι δεδεμένο στον ουρανό. Έχετε εξουσία ή να συγχωρήσετε ή να μη συγχωρήσετε. Εάν δεν συγχωρήσετε, δεν είναι συγχωρεμένος. Αν συγχωρήσετε, είναι συγχωρημένος, λελειμμένος. Και αδελφοί αγαπητοί, με το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να παίξουμε. Είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Ας έχουμε όλοι μας υπόψη μας σοβαρά. Όταν δεν συγχωρούμε, τότε όλα όσα μας έχουν συγχωρεθεί τα βάρη ξανάρχονται στην πλάτη μας. Όλα τα δεσμά που μας αφαιρέθησαν μας ξαναδένουνε. Και αυτό γιατί το κάνει ο Θεός? Γιατί δεν θέλει να πολεστεί ένας των ελαχίστων ο οφηλέτης των 100 δεναρίων. Γιατί στη φυλακή θα πολεστεί. Και έρχεται λοιπόν και λέει, πρόσεξε, εγώ δεν θέλω να πολεστεί για αυτός. Γι' αυτό, προκειμένου να φοβηθείς και να σταθείς έτσι όπως πρέπει σύμφωνα με το θέλημά μου, σου λέω ότι όπως εσύ έδεσες και έστειλες φυλακή, επειδή δεν τον συγχώρεσες, επειδή δεν του χάρισες το χρέος, έτσι ακριβώς κι εγώ, πολύ περισσότερο, θα ξαναπαιτήσω από σένα το χρέος που σου χάρισα και θα σε δέσω και θα σε παραδώσω σε βασανιστές. Μα δεν είναι αγαθός ο Θεός? Επειδή είναι αγαθός ο Θεός για έναν των ελαχίστων που δεν θέλει να πολεστεί, γίνεται αυστηρός για μας τους μεγάλους που δεν έχουμε όρεξη να συγχωρούμε. Συγχωρούμε, αδερφοί, όλους? Αν θέλουμε μας κάνουμε και αλλιώς εδώ που τα λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τους συγχωρούμε όλους.
όπως ο Θεός μας συγχώρεσε. Και ξέρετε γιατί μας συγχώρεσε? Όχι γιατί κάναμε τίποτα, αλλά γιατί θυσίασε. Αυτός θα κάνει όλα. Γιατί θυσίασε τον Υιό Του, τον μονογενή, τον παρέδωκε στο διάβολο να τον σταυρώσει, να τον θανατώσει, για να ηχηθεί το αίμα Του, ώστε εμείς να καθαριζόμεθα από πάσης αμαρτίας, με μόνη προϋπόθεση. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, με μία προϋπόθεση, ότι και εμείς θα συγχωρούμε από πάσης αμαρτίας τους αμαρτάνοντας εις εμάς. Μπορείς να πεις αλληλούια? Αμήν μπορείς να πεις. Με αυτή την προϋπόθεση, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας τώρα και πάντοτε από πάσης αμαρτίας. Και εμείς συγχωρούμε. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρώτον, συγχωρούμε, αλλά υπάρχει και δεύτερον. Γιατί μπορεί να συγχωρήσεις και να μη σωθεί αυτός τον οποίο συγχώρεσες, αν δεν μετανοήσει. Και πρέπει τώρα να τον βοηθήσεις να μετανοήσει αυτόν που αμάρτησε σε σένα. Απαραίτητο πρώτο βήμα είναι να τον συγχωρήσεις για να μην είναι δεμένος από σένα, αλλά πρέπει να τον βοηθήσεις να μετανοήσει για να μην είναι δεμένος και από την αμαρτία του. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος μας, αν κάποιος αδελφός σου αμαρτήσει εισαι, πήγαινε, πρώτον έλεξε αυτόν μεταξύ εσού και αυτού μόνον. Όχι να τον ελέγξεις για να τον μαλώσεις, να τον ελέγξεις για να καταλάβει και να μετανοήσει και να ελευθερωθεί. Γιατί δεν θέλει το θάνατο, την απώλεια ο Θεός αυτού του ελάχιστου που αμάρτησε σε σένα. Πήγαινε λοιπόν, έλεγξέ του. Πες το, αμάρτησε σε μένα. Δώσ' του να καταλάβει την αμαρτία που έκανε σε σένα. Με αγάπη όμως. Με αγάπη για τη σωτηρία του. Όχι με αυτοδικαίωση. Ότι εσύ είσαι καλός και αυτός δεν είναι. Ότι εσύ συγχώρεσες και αυτός δεν συγχωρεί. Με αγάπη. Και ο σκοπός σου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό πήγαινε με πολύ αγάπη, με πολύ ταπείνωση, για να βρεις χάρη ενώπιον του Θεού και του ανθρώπου, και έλεγξέ τον μεταξύ σας. Εάν σ' ακούσει και μετανοήσει, τότε εσύ κέρδισες την ψυχή του και θα υπάρχει μεγάλη ανταμοιβή στον ουρανό για σένα. Γιατί βοήθησες να πραγματοποιήσει ο Θεός το θέλημά Του, που είναι να μη θέλει να πολεστεί εις των μικρών τούτων. Πήγαινε λοιπόν, πλησίασέ τον, έλεγξέ τον, πες του, αμάρτησες εμένα, με αδίκησες, μου κάνες αυτό το κακό, δεν έχω τίποτα μαζί σου, σ' αγαπάω, σ' έχω συγχωρήσει, αλλά για το καλό σου μετανόησε, γιατί κινδυνεύει η σωτηρία της ψυχής σου. Ή όποια άλλα λόγια σου δώσει ο Θεός, αλλά λόγια αγάπης και ταπείνωσης. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βρεις χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Εάν δεν σου ακούσει παρόλα αυτά, τότε πάρε μαζί σου ακόμη έναν ή δύο, για να βεβαιωθεί ο λόγος εκ του στόματός σου με δύο ή τρεις μάρτυρες. Πάρε λοιπόν δύο ή τρεις, έναν ή δύο, και πήγε ελεξέν του, και εκεί υπάρχει μία μεγάλη ασφάλεια. Όταν θα πεις τον άλλον παρουσία δύο μαρτύρων ότι αμάρτησες θεμένα, και αυτός αν πραγματικά έχει αμαρτήσει, θα το βεβαιώσουν οι δύο ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αν όμως δεν έχει αμαρτήσει και νομίζεις, κάνεις λάθος ότι έχει αμαρτήσει,
και εξηγήσεις εσένα ενώπιον αυτών ότι λάθος έκανες, δεν έχω αμαρτήσει, δεν είπα τέτοιο πράγμα, δεν σου έκανα αυτό το κακό, τότε οι μάρτυρες δεν είναι μάρτυρες για αυτόν μόνο και για σένα. Και υπάρχει μια όμορφη αποκατάσταση. Να πεις και εσύ, δεν κατάλαβα αδελφέ μου, λάθος έκανα, δεν έχεις αμαρτήσει. Συγχώρεσέ με που θεωρούσα ότι έχεις αμαρτήσει. Και τότε θα έρθει μια ωραία αποκατάσταση. Θυμηθείτε η αποκατάσταση που έκανε ο Θεός τον Ιώβ. Τα αδέλφια του, οι φίλοι του, όλοι ήρθανε, οι τρεις άθλοι παρηγορητές κάθισαν κοντά του και έγιναν ένα. Αγάπησε σφόδρα ο ένας τον άλλον. Ο Θεός λοιπόν δίνει την ευκαιρία σε όλους μας να λύνουμε ο ένας τον άλλον. Και όταν πλησιάζουμε κάποιον με τη γνώμη, ποτέ βεβαιότητα, ότι αμάρτησε σε εμάς, να περιμένουμε και εμείς να ακούμε την απάντησή του, μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα, μήπως έχουμε κάνει λάθος. Και έτσι και εμείς και αυτός, μέσα από τη μετάνοια και τη συγγνώμη, θα έρθει η αγάπη του Χριστού και θα μας εισφύγει. Τι ωραίο που είναι αυτό, αδερφοί, να ξεκινάει μέσα από την οικογένεια, με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου, να επεκτείνεται στην εκκλησία, στη συγγένεια, στους συναδέλφους, σε κάθε έναν πλησίον σου. Πώς λοιπόν θα γίνω πλησίον του άλλου, όταν θα τον κάνω να μ' αγαπήσει? Και θα τον κάνω να μ' αγαπήσει επειδή εγώ πρώτος τον αγάπησα. Αυτό είναι η διδαχή του Χριστού. Αυτός πρώτος μας αγάπησε, δουλώθηκε σε μας και μας έκανε να τον αγαπήσουμε για να μπορούμε να δουλώσουμε και εμείς τον εαυτό μας αυτόν. Δεν επιβάλλεται η αγάπη, κερδίζεται η αγάπη, και το μόνο όπλο για να κερδίσεις την αγάπη του άλλου είναι η αγάπη δική σου. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός, δεν είπε αγαπάτε, είπε αγαπάτε αλλήλους. Δηλαδή αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή να αγαπήσω εγώ εσένα, αλλά και εσύ να μ' αγαπάς εμένα. Τότε η αγάπη του Χριστού μας εισφύγει. Και μάλιστα με τέτοια αγάπη που ο Χριστός μας αγάπησε. Και ποια είναι η αγάπη που ο Χριστός μας αγάπησε? Η θυσία της αγάπης. Αγάπη χωρίς θυσία είναι λόγια. Αγαπάς με γλώσσα και με λόγια. Η αγάπη με έργο και με αλήθεια είναι η αγάπη της θυσίας. Μας αγάπησε ο Πατέρας γιατί θυσίασε το Γιο Του. Μας αγάπησε ο Χριστός γιατί θυσίασε τον εαυτό Του. Μας αγάπησε ο Χριστός γιατί δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να μας υπηρετήσει. Δεν ήρθε να μας μαλώσει, να μας παρακαλέσει. Ο Χριστός κέρδισε την αγάπη μας. Τώρα οφείλουμε και εμείς, πώς κέρδισε την αγάπη μας ο Χριστός? Με το να παραδώσει την ψυχή του υπέρ ημών. Τώρα οφείλουμε και εμείς να κερδίζουμε την αγάπη του αδερφού μας. Επαναλαμβάνω, πρώτα μέσα στην οικογένειά μας, ύστερα μέσα στην εκκλησία, στο περιβάλλον μας, στους πλησίων μας. Και κερδίζεται η αγάπη μόνο δια της αληθινής αγάπης, εν αληθεία. Και αγάπη χωρίς συγχωρητικότητα δεν είναι αγάπη. Η πρώτη απόδειξη της αληθινής αγάπης είναι τα σπλάχνα, η συγχωρητικότητα, η μακροθυμία. Και αν ακούσει, συνεχίζει ο Χριστός, τον έλεγχό σου ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων που συμφωνούνε με τα δικά σου τα λόγια, τότε αν σ' ακούσει κέρδισε στην ψυχή του. Αν δεν σ' ακούσει, τότε έλεγξον αυτόν ενώπιον της εκκλησίας. Να υπάρχει μάρτυρας και το σώμα του Χριστού που είναι η εκκλησία.
να υπάρχει μάρτυρας και η κεφαλή του σώματος του Χριστού που είναι ο Χριστός. Να υπάρχει μάρτυρας και η δύναμη του σώματος του Χριστού που είναι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας. Να υπάρχει μάρτυρας και ο Πατέρας Θεός μέσα στον οποίο ζούμε, υπάρχουμε και αναπνέουμε. Εάν δεν ακούσει και της Εκκλησίας, τότε δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Τότε ας είναι σε σένα όσο τελώνεις και όσο εθνικός παρετήσου, προσευχήσου και παρέδωσέ τον στα χέρια του Θεού, ο οποίος θα βρει τον τρόπο να τον φέρει σε μετάνοια, εάν είναι δυνατόν. Γι' αυτό να ξέρετε, λέει ο Χριστός, όσα δέσετε στη γη είναι δεμένα στον ουρανό. Γι' αυτό λύστε στη γη για να είναι λελειμμένα στον ουρανό. Γιατί αν δεν λύσετε στη γη με τη συγχωρητικότητά σας, τότε και τα διατηρείτε δεμένα, τότε επίκειται βασανισμός. Και δεν μας το λέει να μας φοβήσει, μας το λέει να μας προειδοποιήσει για την αγάπη του, για το πόσο πολύ αγαπάει τον ελάχιστο αδελφό που εσύ δεν συγχωρείς. Αυτόν τον ανυπόφορο αδελφό για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος λέγει υποφέρεται αλλήλους εν αγάπη. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, να δούμε αυτούς που θεωρούμε ελάχιστους με πολύ μεγάλο σεβασμό. Γιατί ο Χριστός είπε, «Επείνασα και μου δώσατε να φάγω, εδίψασα και με ποτίσατε, στη φυλακή ήμουνα δεμένος και ήλθατε, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε, ασθενής ήμουν και με επισκεφθήκατε, και όταν οι δίκαιοι τον ρώτησαν, πότε Κύριε τα κάναμε εμείς σε σένα αυτά?» Και απάντησε, «Αφού τα κάνετε σε ένα των ελαχίστων αδελφών μου, των ελαχίστων αδελφών μου, σε μένα τα κάνατε». Σήμερα λοιπόν να στρέψουμε το βλέμμα μας με προσοχή, με πολύ αγάπη και με φόβο Θεού στους ελάχιστους αδελφούς μας και να αρχίσουμε να τους αγαπάμε όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια, εξητώντας να βρίσκουμε πάντοτε έλεος και χάρη ενώπιον του Θεού για τον καιρό της ανάγκης μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα έρθουμε και εμείς, όσο και αν δεν το υπολογίζουμε, όσο και αν δεν το πιστεύουμε, όσο και αν δεν το θεωρούμε δυνατόν, θα έρθουμε και εμείς σε ανάγκη. Σήμερα είναι ο ελάχιστος αδελφός που έχει ανάγκη. Αύριο θα είσαι εσύ σε ανάγκη. Φρόντισε λοιπόν τώρα. Τώρα που δεν είσαι, φρόντισε τώρα να βρίσκεις χάρη ενώπιον του Θεού, στο θρόνο του Θεού και έλεος από το Θεό για το καιρό που θα έχεις ανάγκη. Αμήν. Πολύ όμορφος είναι ο λόγος του Θεού, αδέρφε. Αποκαλυπτικός, χαρούμενος, μας δείχνει την οδόν της ευλογίας. Να περπατάμε στην οδό της ευλογίας, αδερφοί. Αμήν. Τώρα